Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε μέχρι το Όστερμπεργκ, μέχρι την Ολλανδία και μας περιμένει ο Μανώλης Άρης να μας δώσει τα στοιχεία της σημερινής προπόνησης. Έχει και το απόγευμα. Μάνο, τι γίνεται, πώς πάτε εκεί? Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα και στους ακροατές του Athletic Sport FM 104,2 από το βροχερό Όστερμπεργκ, όπου οι προβλέψεις του καιρού δείχνουν ότι θα βρέχει μέχρι να φύγουμε. Μάλιστα. Εντάξει, 15 μέρες είναι πολύ τώρα, ας πω την αλήθεια. 15 μέρες δεν έχουμε βάλει γυαλί ηλίου, δεν μπορούμε να βάλουμε γυαλί ηλίου, δεν έχει... Ζείτε ένα δράμα, ναι, πραγματικά, ζείτε ένα δράμα. Ναι, εντάξει, σου έχω πει, χίλιες φορές προτιμώ να έχουμε ήλιο, ζέστη, να ζεσταίνομαι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, από την διάθεσή μου. Και μετά βέβαια απορούμε, γιατί δεν απορούμε μάλλον, αλλά εντάξει, κουβέντα γίνεται, γιατί οι Ολλανδοί έρχονται οι διακοπές το καλοκαίρι στην Κρήτη. Πώς θα κάνουν διακοπές το καλοκαίρι με ήλιο και με βροχή και μουντάδα? Δεν έχει σταματήσει να βρέχει σήμερα από το πρωί. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξυπνήσαμε από τη δυνατή βροχή. Και κατά συνέπεια καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο δυνατή βροχή δεν έγινε προπόνηση στο πρώτο γήπεδο. Συγγνώμη. Οι παίκτες πήγαν στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου σε ένα πλήρως υπερσύγχρονο γυμναστήριο και έκανε την προπόνησή τους εκεί πέρα, γιατί με τόση βροχή που έγινε θα πάθαιναν καμιά πνευμονία οι παίκτες στο πρωί, οπότε ο Νταμπράουσκας τους προφύλαξε και τους άφησε στο γυμναστήριο. Άρα και το απόγευμα κάτι το ίδιο θα γίνει? Όχι, το απόγευμα βρε ξενήσει, θα πάνε στο γήπεδο. Καλά, να χιονίσει δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Που λέει ο λόγος, δεν είναι, που λέει ο λόγος. Γιατί έτσι αλλιώς το απόγευμα γίνεται τακτική, γίνεται περισσότερο με την μπάλα, το πρωί γίνονται ασκήσεις ενδυνάμωσης, φυσικής κατάστασης, οπότε λίγο πολύ δουλειά γίνεται στο γυμναστήριο υπό τις οδηγίες του γυμναστή του Νίκου του Κορδουράκη. Το απόγευμα όμως δεν μπορεί να γίνει τακτική στο γυμναστήριο, όπως καταλαβαίνεις, και γι' αυτό το λόγο θα γίνει κανονικά η προπόνηση στο Όστερμπεργκ, στο αθλητικό κέντρο. Ο Λισάνδρου ήρθε, είναι εκεί? Δεν το ξέρω. Γνωρίζω ότι ήταν αυτή σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ από το γήπεδο δεν είχε έρθει. Δεν είχε έρθει. Μάλιστα. Όχι. Επειδή υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα για το Ντιουσέ και με ρωτάνε και εδώ πέρα, τι γίνεται, εσύ το ίδιο με τον Ντίκο, ότι δεν υπάρχει κάτι? Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό γνωρίζω. Κοιτάξτε Μανώλη, επειδή καταλαβαίνω τώρα ότι δεν μπορούμε εμείς τώρα να μπαίνουμε διαδικασία να διαψεύδουμε, να επιβεβαιώνουμε, να μπαίνουμε τώρα σε μια... Όχι, αν δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δηλαδή, εντάξει, τι να μην το λέμε. Αν δεν ισχύει, δεν ισχύει. Άλλο θέλω να καταλήξω όμως. Επειδή χθες το είπα και μάλλον κάποιοι δεν το πρόσεξαν. Και θα το επαναλάβω και σήμερα. Είπα χθες ότι με τη μεταγραφή του Γαγέγος το ρόστερ του Όφη έκλεισε. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη μεταγραφή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, έτσι. Με βάση όμως τα τωρινά δεδομένα δεν πρόκειται στον Όφη να κάνουν άλλη μεταγραφή. Όμως, επειδή φέτος για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι έβλεπαν στη FIFA, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους σαν Golden Boy της Ομοσπονδίας, η μεταγραφική σεζόν ολοκληρώνεται στις 11 του Σεπτέμβρη, όχι στις 30 του Αυγούστου. Άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη μπορεί να σκάσει καμιά πρόταση και οποιοδήποτε παίκτη, που έχει καλούς παίκτες. Δεν είναι παίκτες β' διαλογής αυτοί που υπάρχουν στο ρόστερ του. Ωραία. Πρόταση πάντως δεν υπάρχει. Όχι. Ενδιαφέρον? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ναι. Οπότε όλα καλά. Έτσι, για να απαντήσω και στο μήνυμα του φίλου μας που μου στείλε από νωρίς. Εντάξει, τώρα από τη στιγμή που κάναμε σήμερα στο ξενοδοχείο δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Έτσι, η μέρα ήταν διαφορετική, όπως και να το κάνουμε. Φαντάζομαι το βράδυ που θα πάνε και στο γήπεδο θα δείξει κάποια πράγματα ο Νταμπράουσκας, οπότε θα είναι κάπως πιο. Ναι, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Πράγματα, ναι. Δεν αποκλείεται να δούμε και τίποτα από τις σκέψεις του για το φιλικό με την Ουτρέχτη. Το πιο δυνατό φιλικό που θα δώσει Όφη στην Ολλανδία, απέναντι στην ομάδα του Τάσου του Βίκα. Αλλά για να το κλείσω το κεφάλαιο το προηγούμενο, ξαναλέω ότι Όφη έχει καλός παίκτη, δεν έχει πει τα διαλογή. Μπορεί να σκάσει πρόταση για οποιοδήποτε παίκτη. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα
περιουσιακό στοιχείο του Όφη είναι ο χρήσιμο αδάστη, για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα. Δηλαδή όλοι και το παιδί το ίδιο ενημερωνόμαστε από τα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κάτι όμως προς τον Όφη που να μπορεί να γίνει κουβέντα. Μπορεί μια στιγμή μες τον Αύγουστο να σκάσει πρόταση για τον Μπαμπά. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί και να μην έρθει καμία πρόταση, μπορεί να μην έρθει ποτέ πρόταση για τον τερματοφύλακα του Όφη. Όλα αυτά είναι ρευστά σε μια μεταγραφική σεζόν. Ναι. Ξεχνάτε ότι πριν από 3 χρόνια, το 2020, βγήκε το Σεπτέμβριο, φύγε η Ρέντο για το Ντουμπάι. Δεν είναι όπως πέρυσι που λίγο πολύ του Επασί το περιμέναμε, αν θυμάστε το συζητούσαμε και μαζί, το συζητούσαμε και με τον Νίκο. Το περιμέναμε ότι θα έρθει η πρόταση για τον Επασί. Για το Μανδά τώρα δεν υπάρχει κάτι. Μπορεί να προκύψει μια στιγμή στον Αύγουστο. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πρόταση για κανένα παίκτη του Όπι. Mm-hmm. Ωραία. Και είδες, και φαντάζομαι το ίδιο και ο κόσμος, ότι τα δημοσιεύματα από την Τουρκία έζησαν σχεδόν αμέσως. Μία που γράφτηκε και μία που δεν ξαναγράφτηκε από την γειτονική χώρα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι ρευστά σε μία μεταγραφική σεζόν. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Το καλό, και αυτό πρέπει να το πω, γιατί βλέπω και παρακολουθώ τα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που βλέπουμε και διακρίνουμε ότι κάποιοι παίκτες φέρνουν προτάσεις, γιατί για τον α ή β λόγο θέλουν να πήγουν ή ζητούν το βήμα παραπάνω στην καριέρα τους σε σχέση με την Ελλάδα, τώρα που δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να θέλει να πήγει και να έχει βάλει το μάνατζερ του να ψάχνει πρόταση και να παίρνει πρόταση στον Όφη για να φύγει. Αυτό γινόταν πέρυσι με τον Επαστή. Αν θυμάστε όσο καιρό ήμουν εδώ πέρα, το έλεγα απ' έξω απ' έξω, συζητούσα μαζί τα βράδια, ότι είναι λίγο υποτονικός, λίγο νοχελικός, λίγο έχει νευράκια, ο Επαστή. Φαίνεται δηλαδή από τη συμπεριφορά του παίκτη, όταν είναι νευρικός και ή περιμένει κάποια μεταγραφή, μπορείς να το διακρίνεις από κάποια δείγματα της συμπεριφοράς του. Δηλαδή πέρυσι, θυμάστε το συζητούσαμε, όταν είναι λίγο νευρικός, ότι είχε άλλο το μυαλό του, ότι δεν ήταν συγκεντρωμένος στην προπόνηση. Το βλέπεις. Φέτος αυτό δεν υπάρχει σε κανένα παίκτη του Όφη. Και έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό στον Όφη. Τόσα χρόνια που κάνω ότι παρακολουθώ την προετοιμασία του Όφη, πρώτη φορά βλέπω τόσο καλό κλίμα μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρώτη φορά βλέπω χαμόγελα, βλέπω ότι και ο ίδιος ο Νταμπράουσκας διαχειρίζεται με πολύ σωστό και έξυπνο τρόπο το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, γιατί κακά τα ψέματα, μόνο 11 παίζουν. Δεν παίζουν ούτε 12 ούτε 13, 11 ξεκινούν. Και αυτή τη στιγμή όχι, έχει μια βάση παικτών που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός και παικτών πρώτης γραμμής. Για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να δεχτεί ο Νέιρα, θεωρητικά μιλώντας πάντα, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο και εμείς μιλάμε τώρα στη θεωρία και στην πράξη. Είναι εύκολο, για παράδειγμα, ο Νέιρα να δεχτεί ότι φέτος, ας πούμε, δεν θα έχει το ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, που η δεκάδα ξεκινούσε και τελείωνε από τον Νέιρα. Δεν ισχύει αυτό, το ξέρουμε. Όμως γίνεται μια πολύ καλή διαχείριση από την πλευρά του Νταμπράουσκας, γίνεται μια διαχείριση με σωστό τρόπο, συνεχίζεται τα τέτοια του Λιθουάνου με τους παίκτες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μετά το τέλος προπόνησης. Τους μιλάει συνεχώς, τους κρατάει σε εγρήγορση, τους κρατάει στην πρίζα, να το πω έτσι απλά. Είναι και αυτό ένας τρόπος, είναι και αυτός ένας τρόπος σωστής διαχείρισης του ψυχοδυναμικού του Όφη. Όταν υπάρχει μια ομάδα που έχει 15, 16, 17 παίκτες που σίγουρα θέλουν να παίζουν όλοι βασικοί, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στην πράξη χρειάζεται από την πλευρά του προπονητή να υπάρχει μια σωστή διαχείριση, γιατί κατά τα άλλα και εγώ και εσύ μπορούμε να πάρουμε 10 παίκτες, να τους βάλουμε στο γήπεδο και να πούμε παίξτε. Ναι. Δεν έχουμε όμως το ταλέντο ή τις γνώσεις να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Φέτος λοιπόν πέντε ξεκάθαρα ότι και δεν υπάρχει καμία πρόταση για κανένα παίκτη του Όφη και ότι όλοι οι παίκτες είναι χαρούμενοι, το βλέπεις στα πρόσωπά τους. Είναι μια διαφορετική κατάσταση φέτος που έχει χτιστεί βέβαια με κόπο
έχει χτιστεί από την προηγούμενη σεζόν. Υπάρχει μια, και νομίζω αίσθησή μου είναι ότι όλο αυτό πηγάζει από την εμπιστοσύνη που υπάρχει από την πλευρά των παικτών προς τον προπονητή. Δηλαδή θεωρώ, Μάνο, και στον κόσμο μας ακούει, να το κάνω έτσι πολύ απλοϊκό και αναλυτικό, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον προπονητή και κατά την έπεια όλα πηγάζουν από αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί και έχει στηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, των ποδοσφαιριστών, ναι, του Βάλτε Ζαμπράουσκα και των θεργατών του. Βεβαίως, γιατί ο Ζαμπράουσκα δεν είναι μόνος του. Νομίζω ότι θα έχει να μας πει πολλά περισσότερα, γιατί αύριο έχει προγραμματιστεί και μια συνέντευξη με τον Λιθουάνο προπονητή που θα μιλήσει σε πόλη Σύλλη για πρώτη φορά και για την... Όταν λες συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη εδώ, σε προσώπου του ελληνικού τύπου. Όχι συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Συνέντευξη προσώπου του τύπου που βρίσκονται στην Ολλανδία. Μάλιστα. Ωραία. Όχι συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Όπου θα μιλήσει για πρώτη φορά για την σεζόν, για τις μεταγραφές. Αυτό τώρα πότε θα γίνει, αύριο το πρωί. Αύριο. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε ακόμα την ημέρα. Δεν έχει ξαρυφθεί. Mm-hmm. Θα μπορούμε πάντως να μεταφέρουμε, αν έχει ολοκληρωθεί το μεσημέρι, θα μπορούμε να μεταφέρουμε. Ναι. Ενδεχομένως και κάποια πράγματα αύριο το μεσημέρι ή το βράδυ, θα δούμε τώρα. Ωραία. Εντάξει. Μανώλη, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι το α και το ω σε μια ομάδα και το κλειδί της επιτυχίας είναι να υπάρχει καλό κλίμα μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εάν δεν υπάρχει καλό κλίμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ας είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ας είναι 17 γαλάκτικος. Εάν δεν υπάρχει καλό κλίμα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη των παικτών προς τον δεκάστον προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση στον Νταμπράουσκας, δεν μπορεί να γίνει καμία δουλειά. Ναι. Λοιπόν, Μάνο, για να κλείσουμε κιόλας, τους άλλους θα πούμε και το βράδυ μετά τις 9. Αν έχεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε αποδεσμεύσουμε. Όχι, αυτά. Ωραία. Καλώς. Λοιπόν, τα λέμε και το βράδυ μετά τις 9. Ακούσαμε και τον Μανώλη Σαρή, τα όσα μας είπε.